Πόση χαρά νιώθω σήμερα που θα ρω ότι είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπω εδώ το ιό. Και χαίρομαι γιατί έτσι κι αλλιώς σε αυτόν τον τόπο και το ένα χωριό και το άλλο έχω εναποθέσει στα πόδια του Θεού μέχρι το τέλος της ζωής μου. Ό,τι και να γίνει, θέλω να μείνω μέχρι το τέλος εδώ, να είμαι κοντά σας. Γι' αυτό, γιατί ξεκίνησα να σας πω αυτό. Γιατί θέλω να δείτε πρώτον, όσοι είχατε καιρό να δείτε, πόσο όμορφα περιποιούμαστε, πόσο όμορφο έχουμε φτιάξει τον ναό του χωριού. Και θέλουμε να τον τελειώσουμε, να γίνει όλος όμορφος, και μέσα και έξω. Χαίρομαι και για το ένα το χωριό που παλεύει, σαρκίνα από εκεί να φτιάχνει πράγματα. Χαίρομαι και εδώ που παλεύουμε μαζί με τους υπέροχους επιτρόπους να φτιάξουμε πράγματα. Θέλω λίγο να βοηθήσουμε όμως όλοι μαζί, όπως είστε σήμερα, όπως είμαστε εδώ, να τελειώσουμε και τις δύο τελευταίες σειρές αγιογραφίες που τόσο όμορφα τα φτιάχνει ο Αντωνάκης, για να τα παραδώσουμε εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι μπαίνουν μέσα, να χαίρονται γι' αυτόν τον ναό του χωριού σας, χωριού μας. Γι' αυτό λοιπόν το έργο αυτό το έχει αναλάβει να το συντονίζει η Παπαδιά και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πλησιάστε την και συζητήστε την, μπορείτε να βοηθήσετε για να το τελειώσουμε. Αξίζει για δύο λόγους να τελειώσει τώρα. Γιατί πρέπει να είναι από τον ίδιο αγιογράφο. Εάν έρθει άλλος, θα φαίνεται τόσο πολύ άσχημο όλο, που άλλα χρώματα, άλλη τέχνη, άλλη ζωγραφιά και θα γίνει λίγο σαν τσαντήρι μετά. Όπως γίνεται σε κάποιες άλλες εκκλησίες και τι μου λένε τώρα. Παπά, 30 γεωγράφοι μπήκαν διαφορετικοί, βλέπεις πως είναι. Τώρα πρέπει να το πιάσουμε από την αρχή, όλα να τα σβήσουμε και να τα ξαναφτιάξουμε. Εμείς θέλουμε να τελειώσει ο ίδιος αγιογράφος που είναι και υπέροχος. Βλέπετε τι ωραία και τι όμορφα να φτιάχνει. Το δεύτερο να σας πω και δεν χρειάζεται, αλλά θα το πω όμως, ότι είμαι κοντά σας οποιαδήποτε στιγμή και ό,τι κι αν με χρειαστεί. Μπορεί να φεύγω κάπου και πού, όπως θα φύγω και σήμερα, να πάω αυθημερών στην Αθήνα να μιλήσω και θα μιλήσω στον Πειραιά, έτσι έτυχε η μέρα, να είμαι σήμερα το απόγευμα το βράδυ στον Πειραιά. Φαντάζομαι ότι θα χαρώ εγώ και δεν θα χαρώ γιατί. Και αύριο το απόγευμα θα μιλήσω στην Κατερίνη. Κοιτάω όμως να πηγαίνω μέρες που δεν πειράζω την ενορία για να μπορούμε να είμαστε εδώ. Εδώ με τις καρδιές μας ενωμένες. Εδώ με τις καρδιές μας ενωμένες. Γιατί έτσι βλέπω εγώ την πλευρά τη δικιά μου, αλλά έτσι βλέπω και την πλευρά της δικιάς σας. Έχεις παράπονο, δεν σε χωράω. Κανένα. Δεν έχεις παράπονο. Κανένα άνθρωπο δεν έχω. Έτσι, πράγμα. Έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος όταν έφευγε από τη ζωή. Τους συγχωρώ όλους μέσα από την καρδιά μου, γιόρταζε χτες, και τους αγαπώ όλους, Θεέ μου, ακόμα και αυτούς που προσπάθησαν να με βλάψουν και ο Άγιος Νεκτάριος κυνηγήθηκε στις μέρες του πάρα πολύ.
πάρα πολύ κυνηγήθηκε και τον ζήλεψαν και τον κυνήγησαν και τον ζήλεψαν και τον κυνήγησαν. Και όταν πήγανε το σκήνομά του να το βάλουν για λίγο στη Μητρόπολη Πειραιώς, η εκκλησία ήταν κλειδωμένη, δεν την άνοιξε. Και τον άφησαν, λέει, έξω στα σκαλιά της εκκλησίας να τον προσκυνήσει ο κόσμος. Και όταν, λέει, κάποιος πλησίασε και λέει, παιδιά, αυτός εφοδιάζει. Και άνοιξαν πιο πολύ. Αφαίρεσαν το καπάκι και είδαν, λέει, όλο το πρόσωπό του να τρέχει υδρότας, ενώ είχε πεθάνει, και αυτός ο υδρότας να είναι εφοδιαστός. Και άρχισαν όλοι να σκουπίζουν με μαντήλια και με ρομπάκια για να το παίρνουν ευλογία. Και όταν μετά πέρασε απέναντι με το καράβι στην Αίγινα, περίμενε χιλιάδες κόσμος να τον υποδεχτεί και τον πήραν, δεν θέλησαν να τον βάλουν στο σε αυτοκίνητο, έτσι είχε ζητήσει και τον πήραν, λέει, στις πλάτες πρωτίστως στα παιδιά του που ήταν από τη Ριζάριο σχολή οι μαθητές του και φώνασαν όλοι συνέχεια που άλλασαν και λέγαν τι ελαφρύς είναι που μπορούμε και τον πιάνουμε με τα δάχτυλα και δεν έχει καθόλου βάρος και κάνανε 2,5 ώρες με τα πόδια για να τον πάμε μέχρι το μοναστήρι όπου είναι μέχρι σήμερα ο τάφος του και όσοι έχουμε πάει και όσοι έχετε πάει θα έχετε ακούσει και θα έχουμε ακούσει την καρδούλα του που χτυπάει ο άλλος ήχος μέσα σαν να είναι πραγματικά ζωντανός και να περπατάει μέσα στον τάφο. Και όταν πέρασαν, λέει, 3 μέρες ολόκληρες, χιλιάδες κόσμος πήγαινε και έρχονταν από τον Πειραιά για να προσκυνήσει το λείψανο τρίτο βάμο μέσα στον τάφο. Και λέει η γερόντισσα, η ξένια, την πήρε, λέει, λίγο ο ύπνος την ηγουμένη και είχε έννοια και έλεγε και ξανά έλεγε να τελειώνουμε πατέρες του Σέρις. Θα αρχίσει να μυρίζει βαριά 3 μέρες ο νεκρός. Και τότε της εμφανίζεται και της λέει «Βρε ευλογημένη, δεν ζήγωσες καθόλου να δεις ότι ευωδιάζει ο υδρότας μου. Άσε τον κόσμο να με προσκυνήσει, άσε τον κόσμο να πάρει ευλογία». Αυτός ο Άγιος, ακούστε τώρα και ένα γεγονός από τη ζωή του ακόμα. Είχε πάει στη Ριζάριο. 2 γεγονότα από τη Ριζάριο. Είχε πάει στη Ριζάριο. Δεν είχανε, το μόνο υπάλληλο που δεν βρίσκανε ήταν καθαρίστρια ή καθαριστή για να καθαρίζει το χώρο. Ναι, αλλά αυτό το κανόνισε να μην βρίσκουν ο διευθυντής που ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Η σχολή όμως το πρωί ήταν πεντακάθαρη. Θάλαμοι, αίθουσες, διάδρομοι, τουαλέτες, πεντακάθαρες. 1, 2, 3, 5, 10 μέρες παραφύλαξαν κάποιοι που ήταν πιο περίεργοι από τους άλλους και είδαν όλη τη νύχτα ο διευθυντής με τη σκούπα και το φαράσι και τη σπουκαρίστρα να καθαρίζει το χώρο. Και όταν λέει αυτό τώρα να τα ακούσουμε όσοι είμαστε γονείς και όσοι παππούδες και όσες γιαγιάδες, για ακούστε το τώρα. Όταν, λέει, παραστρατούσαν κάποια παιδιά τη σχολή και τιμωρούντανε από το σύλλογο των διδασκόντων, για όσες μέρες ακούσε, διακούσε η τιμωρία, ο Άγιος δεν έτρωγε τίποτα. 1 μέρα, 2 μέρες, 5 μέρες, 10 μέρες είναι τιμωρία. Τίποτα. Το πήραν χαμπάρι τα παιδιά και έλεγαν ο ένας τον άλλο, μη κάνουμε τίποτε κακό, γιατί θα τον πεθάνουμε.
Και τα ίδια τα παιδιά που την Βλούδα μετά μάθανε τις μέρες που είχαν την τιμωρία μαζί με τον διευθυντή τους να μην τρώνε τίποτα. Έτσι ένιωθαν οι Άγιοι. Έτσι ένιωθαν οι Άγιοι για τον κόσμο. Με αγάπη και με θυσία πρώτα αυτοί στον εαυτό τους. Όχι σαν περισσότεροι διευθυντές που το μόνο που τους νοιάζει, τους έζησαν. 13 σχολεία άλλαξα ως εκπαιδευτικός. Είχα 13 συναδέλφους διευθυντές. Άλλοι που είχαν αγάπη και το σχολείο πήγαινε πολύ καλά και άλλοι που ήταν τόσο ανάποδοι που το σχολείο βασανίζονταν και οι συνάδελφοι και τα παιδιά και οι γονείς των παιδιών και όλοι μας. Τι θέλει λοιπόν να είμαστε ωραίοι στη συμπεριφορά, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ταπείνωση. Ο τελευταίος μου διευθυντής, ο τελευταίος μου στο Λύκειο, λύναμε τις ιστορίες όλες 5 λεπτά στο διάλειμμα. 5 λεπτά έφτανα. Ποτέ δεν έλεγε τη γνώμη του πρώτος. Κύριε Διευθυντά, ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το θέμα? Τελευταίος και αν χρειαστεί. Μιλούσαν 1, 2, 3 και έλεγε τι ωραία γνώμη είχε αρχή. Τι κάνει η γνώμη ο Κώστας? Κύριε Διευθυντά, εσείς τα είπαν τόσο ωραία τα παιδιά, να, οι συνάδελφοι να ψηφίσουν. Και ήταν τόσο καλός που όταν μου ζήτησε να μείνω 1 χρόνο παραπάνω από τότε που έγινα στη σύνταξη, του λέω και Δημήτρη, θα μείνω όσα χρόνια θα χρειαστείς. Γιατί ήταν καινούριο σχολείο και το θεμελιώναμε διοικητικά και πρακτικά και ήθελα να τον βοηθήσουμε. Έτσι να πορευόμαστε, έτσι να πορεύεστε και στις δουλειές σας. Και το αφεντικό και οι υπάλληλοι να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Να νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλο. Και να μην το παίζουμε, ρε εσείς, ρε εσείς, ρε εσείς. Μην το παίζουμε ότι εγώ τα ξέρω όλα, την τύφλα του ξέρει ο καθένας. Με ταπείνωση τα ξέρουμε όλα. Ξέρουμε εκείνα που πραγματικά ξέρουμε. Και τα λέμε. Αλλά κανένας μας δεν τα ξέρει όλα. Μόνο ο Θεός. Και τι ωραία χτες. Για ακούστε, δεν θα πω το όνομα, ψάξτε το όνομα να το δείτε. Ρώτησαν έναν μεγάλο ηγέτη. Έλεγε στην ομιλία του, πριν από αυτό, έχουμε, λέει, ανάγκη όλοι να μας βοηθήσει ο Θεός, ο Χριστός, ο ουρανός, οι Άγιοι. Το είπε 2-3 φορές και μετά τι είπε στο τέλος. Του λέει κάποιος, εσύ είσαι διάσημος τώρα. Και τι είπε, το κυκλοφόρησαν όλα τα πιτσιρίκες στο TikTok, ξέρω εγώ τα TikTok τώρα, δεν μου ξέρω. Τι είπε στο τέλος, διάσημος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Άρα λέω, γι' αυτό δεν σε ήθελαν οι δικοί μας οι κουλτουριάριδες, δεν τον θέλανε οι δικοί μας. Και έδειχνε μετά εκεί, τα παιδιά τα κάνουν ωραία παιδιά. Έδειχνε τους δικούς μας δημοσιογράφους. Βέβαια, αυτό να είναι όλοι σκημένοι κάτω. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μια άλλη κοινωνία. Πάμε, μη την... Έχουμε πάθει στις μέρες μας, καθόμαστε και τις σχολιάζουμε. Τους ακούμε και τις σχολιάζουμε, τους ακούμε και τις σχολιάζουμε. Τους ακούμε και τους κρίνουμε. Τι, μεταξύ μας όμως. Πάμε να τη φτιάξουμε την κοινωνία. Πώς θα τη φτιάξουμε την κοινωνία? Με αγάπη, με ταπείνωση, με υπομονή.
Εκκλησία ξέρει να μας φτιάχνει παράδεισο. Αν έχουμε αυτά τα τρία, είναι παράδεισος και μέσα μας και γύρω μας. Αν λείπουν η αγάπη, η ταπείνωση και η υπομονή, κάνουμε κόλαση τη ζωή μας και κόλαση και των αρμών της ζωής. Τόσο καλά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με τη χάρη του Θεού, είναι στις Αρακίνες για εξομολόγηση, για κουβετούλα, για τα θέματά σας, να σας γνωρίσω και όπου μπορώ να σας βοηθήσω. Και όπου δεν μπορεί ο Παπάς να βοηθήσει, ευλογητός η Κυρία.